Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Μελοφάρμ, στον κύκλο των συνταγών του χωριού, της στάνης και του χωραφιού. Σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα, τα λαχανικά, και θα μαγειρέψουμε ένα φαγητό της στάνης. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, δείτε το. Γίδα βραστή. Θα την βράσουμε στην χύτρα, ρίχνοντας μέσα ένα κρεμμύδι, και ένα κουτάλι κόκκους μαύρου πιπεριού. Ούτε λάδι προς το παρόν, ούτε πιπέρια, ούτε αλάτια, τίποτα. Μόνο το νεράκι. Τη χύτρα θα τη γεμίσουμε περίπου 3 δάκτυλα πάνω από το κρέας. Θα πάρει την πρώτη βράση, δηλαδή θα αρχίσει να φρίζει, θα την ξαφρίσουμε και αφού την ξαφρίσουμε θα κλείσουμε τη χύτρα. Αφού κλείσουμε λοιπόν τη χύτρα θα αρχίσει να σφυρίζει και υπολογίστε μία μισή ώρα περίπου να βράσει εντελώς. Αφού βράσει, ανοίγουμε τη χύτρα, βγάζουμε το κρέας, κρατάμε το ζουμί και εκεί μέσα ρίχνουμε λάδι μελέλεον, φρέσκο, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και μία χούφτα κρυθαράκι. Όταν βράσει και το κρυθαράκι, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Γίδα βραστή σούπα. Χειμωνιάτικο φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάμε, φύγαμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, βάζουμε το κρέας μέσα στην χύτρα. Έτσι. Μετά προσθέτουμε το κρεμμύδι και τους κόκκους του μαύρου πιπεριού. Δείτε. Μετά προσθέτουμε το νεράκι. Αυτό που σας έλεγα και τώρα το βάζουμε πάνω στην χύτρα για να αρχίσει να βράσει. Την ανάβουμε και περιμένουμε να πάρει την πρώτη βράση για να το ξαφρίσουμε. Για να δούμε τώρα. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα, τον αφρό. Αυτός είναι ο αφρός. Έτσι τον βγάζουμε, έτσι το ξαφρίζουμε το φαγητό. Ξέχασα να σας πω ότι μπορούμε να ρίξουμε και καρότα. Γι' αυτό τα κόβω γρήγορα να τα ρίξουμε μέσα στη σουπίτσα, διότι σαφώς και τα καρότα είναι θρεπτικά, αλλά και την νοστιμεύουν. Έτοιμος. Τα έριξα μέσα και πάλι ούτε αλάτι ούτε τίποτα. Ό,τι έχει. Την κλείνουμε. Και περιμένουμε περίπου μια μισή ώρα. Για δείτε το. Αχνίζει. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τη μανέστρα μας. Όπως σας είπα, μία χουφτίτσα μανέστρα, το αλάτι, το πιπέρι και είμαστε έτοιμοι. Αλατάκι. Πιπέρι. Και τι άλλο? Ελαιόλαδο μελέλεον. Ποτέ μην το ξεχνάτε, για νόστιμα φαγητά. Δεν ρίχνουμε πολύ όμως, γιατί ήδη έχει λίπωση και δικό του το κρέας. Αυτό. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει. Ένα τεταρτάκι περίπου θα είναι έτοιμη η σούπα. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Ήδη το κρέας το έχουμε βγάλει και το έχουμε βάλει στο πιάτο. Η σούπα επίσης είναι έτοιμη. Για δείτε. Οπα, λίγο ζουμάκι και έτοιμη η σούπα μας. Πώς τη βλέπετε? Στίβουμε και λεμονάκι. Έτσι. Ρίχνουμε και λίγο πιπέρι.
Και είναι αυτό. Έτοιμο το φαγητό. Πώς το βλέπετε? Ζεστή σούπα, χειμωνιάτικη, πάρα πάρα πολύ ωραία. Ζεσταίνει όλο το είναι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκεφτήκατε το κανάλι μας, το κανάλι της Μενοφάρα. Όσοι από εσάς μας επισκέπτεστε για πρώτη φορά σήμερα και σας άρεσαν αυτά που είδατε, κάντε μας like, γραφτείτε στο κανάλι, προτείνετε μας σε φίλους σας και περιμένουμε από όλους σας τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, τις υποδείξεις σας και τις προτάσεις σας για τα επόμενα βίντεο που θα σηκώσουμε. Την άλλη εβδομάδα εγώ θα είμαι πάλι εδώ. Περιμένω και εσάς.